ανεργίας. Κλάδε. Ταμείο ανεργίας. Δράμα. Ταμείο ανεργίας. Καρδίτσα. Ταμείο ανεργίας. Ξανά. Όλα τα πάνε καλά. Μαμά, παπά, φεύγουν. Θα σας δω σύντομα. Να προσέχετε που πάμε μακριά. Μαμά, μαμά, παλιτάμουμε. Καρδούλα μου, μαζί σε την νούμε τη λύση. Μια χρονιά, μια αλλαγή στη ζωή. Ως πότε. Do you remember? Έδια. You rock me. Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για φέτος. Επενδύουμε στο πολυτιμότερο κεφάλαιο της εκπαίδευσης, στο ανθρώπινο δυναμικό μας, την Βρετανία. Και τώρα, τι θα γίνει? Αγάπη μου, μην αισθητική. Όλα θα πάνε καλά. Μαμά, παπά, φεύγω. Θα σας δω σύντομα. Να προσέχετε που πάμε μακριά. Μαμά, μαμά, πάλι φεύγουμε. Θέλω και τον παπά μαζί. Ιωάννη, για τους φίλους! Καρδούλα μου, μαζί θα τη βρούμε τη λύση. Ξάμπη, Αρκαδία, Λαμαμία, Δεσποτεία, Λέσβος. Ως πότε? Η εκπαιδευτική γνώριζα εκ των προτέρων πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μία από τις προϋποθέσεις, η βασική ίσως, ήταν και να μπήκε στη θέση τοποθέτησης μετά από δύο σχολικά χρόνια τουλάχιστον. Υπήρχε το περιθώριο, κύριε συνάδελφε, επιλογής των περιοχών στις οποίες θέλουν να παράσουν τις, να ασκήσουν τα καθηγοντά τους. Το θέμα αυτό το έχουν και συνάδελφοι της δικής μας παράθεσης, μας το έχουν θέσει και με τρόπο και με στοιχεία τα οποία δικαιολογούν όχληση πεδίου. Όλα αυτά, σας το λέω χωρίς να προαναγγέλλω κάτι και χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείω. Όλα αυτά στο Υπουργείο τα γνωρίζουμε. Τα συνεκτιμούμε και όπως και ο Υπουργός δήλωσε, επεξεργαζόμαστε ένα πιο δίκαιο σύστημα διορισμών. Τίποτα δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, αλλά να ξέρετε, ούτε διάφοροι είμαστε ούτε ανάλυτοι. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται, είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Ισοσθενές όμως είναι και η εκπαιδευτική μας ανεφαλισμένη. Αυτή τη δύσκολη εξίσωση θα τη λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω έχουμε όλοι συνεδρεθεί και παραλαμβάνω. Μην παρεξηγηθεί ως κάποιο το αναγγελί αυτό. Είναι κάτι όμως που μας απασχολεί και μας απασχολεί δικαιολογημένα. Καστοριά, είμαστε. Ούτε διάφοροι είμαστε, ούτε ανάλυτοι. Όλα θα πάνε καλά. Μαμά, μαμά, παπά, φεύγουμε. Σωστά, όμως είναι και η εκπαιδευτική μας ανεφαλισμένη. Επενδύουμε στο πολυτιμότερο κεφάλαιο της εκπαίδευσης, στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η παιδεία αλλάζει στην